Πάμε να ετοιμάσουμε παρέα αυτό το δροσερό ρόφημα τόνωσης. Θα χρειαστούμε το παραδοσιακό αφέψιμο τόνωσης από το Διοσκουρίδης, το μπουκάλι κρύας εκχύλισης, ένα λεμόνι και ένα ροδάκινο. Άνοιξε το άνω μέρος από το μπουκάλι, ξεφύδωσε το φίλτρο και τοποθέτησε σε αυτό από το ξερό μείγμα βοτάν ένα κουταλάκι για κάθε κούπα ή ποτήρι που θέλεις να παρασκευάσεις. Εγώ χρησιμοποίησα 5. Βίδωσε ξανά το φίλτρο και πρόσθεσε το στο μπουκάλι. Ρίξε ζεστό νερό έτσι ώστε να περάσει μέσα από το μείγμα βοτάνων που βρίσκεται στο φίλτρο. Και άφησε το μπουκάλι στην άκρη μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Πάρε το λεμόνι και το ροδάκινο και κόψε τα σε κομμάτια. Στη συνέχεια πρόσθεσε τα κομμάτια μέσα στο αφέψιμο. Και τοποθέτησε το μπουκάλι για μερικές ώρες στο ψυγείο. Πρόσθεσε σε ένα ποτήρι πάγο, ανάμιξε καλά το περιεχόμενο που έχει το μπουκάλι, αφαίρεσε το άνω μέρος, ξεκούμπωσε το φίλτρο και τώρα το ρόφημα είναι κρύο να σερβιριστεί στο ποτήρι με τον πάγο. Χρησιμοποίησε ένα καλαμάκι για να ανακατέψει το ρόφημα και είσαι έτοιμος. Στην υγεία σου!